Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε cooking simulator, αλλά θα φτιάξουμε γλυκά και συγκεκριμένα cakes and cookies. Αγόρασα αυτό το game mode που έχει βγάλει το cooking simulator. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το έχουμε ξαναπαίξει. Δεν ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά είπα να δώσω μια ευκαιρία γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε με γλυκάκια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Και επίσης, αν σας αρέσει το συγκεκριμένο βιντεάκι, να πατήσετε like για να το ξέρετε ότι σας αρέσει και να κάνουμε κι άλλα. Είμαστε σε μια ευρωπαϊκή πόλη και πρέπει να μάθουμε την τέχνη του να ψήνουμε cakes and cookies. Πρέπει να ακολουθώ και τα social media trends για να μάθω τι αρέσει στους πελάτες και να γίνω η πιο διάσημη τέλος πάντων στην Ευρώπη. Ή απλά λέει χαλάρωσε και απόλαυσε την ελευθερία. Την ελευθερία της δημιουργίας. Έχουμε ένα baby donut! I'm boo-boo! Let me tell you about all the amazing things waiting. Ωραία, ωραία. Θα την αφήσω να μου πει. Είναι πολύ χαριτωμένη. Βάζω εκεί και βάζω cake flour. Μάλιστα. Βαριέμαι πάρα πολύ. Τώρα μου δείχνει το τέτοιο. Βαριέμαι, θέλω να βιαστώ, θέλω να φτιάξω γλυκά, ανυπομονώ. Ας τις πω ναι, δεν έχω καταλάβει τι θα κάνουμε, θα το ανακαλύψουμε παιδιά, θα το ανακαλύψουμε, μην αγχώνεστε. Με βλέπετε, δεν αγχώνομαι εγώ. Ρε, σταμάτα. Έχει όρεξη το baby donut. Τα λέει πολύ χαριτωμένα, αλλά θέλω λίγο να βιαστούμε, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θα ξέρω τι να φτιάξω, έτσι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, δεν πειράζει. Τι γίνεται αν πατήσω το tab, δεν μπορώ. Δεν με αφήνει να κάνω τίποτα το baby donut. Σε λίγη ώρα θα είμαστε πάλι εδώ και θα λέω, όχ, έπρεπε να βλέπω το tutorial. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το ανακαλύψουμε. Αυτή είναι η μαγεία του παιχνιδιού και η μαγεία της δημιουργίας. Έφυγε τώρα. Δημιουργώ. Baking smartphone. Πρέπει να μαγειρέψω. Γεια σας. Πού θα βλέπω τις παραγγελίες μου. Α, δείτε εδώ ένα ψυγείο. Καλέ, τι bacon. Εγώ γλυκά φτιάχνω. Δεν πρέπει να έχω παραγγελίες. Όχι. Έπρεπε να βλέπω τις οδηγίες μάλλον. Α, δείτε πόσα πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε ένα tablet κάτι και μου έδειχνε τι πρέπει να φτιάξω. Sweetgram. Hashtags of the day. Οκ. Μάλιστα, αυτά είναι τα hashtags of the day. Και εδώ είναι το popularity. Εμείς που είμαστε. Α, είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση. Βλέπουμε τα hashtags. Και μετά, στις συνταγές, βλέπουμε ποια έχουν αυτά τα hashtags και φτιάχνουμε. Κάποια είναι κλειδωμένα. Βάζουμε αυτά τα BP που δεν ξέρω τι είναι και τα μαθαίνουμε. Οπότε θα πάω να φτιάξω. Θέλω κάτι με oats, αφού είδα ότι είναι trend το oats σήμερα. Α, oatmeal cookies. Να το, αυτό θα μάθουμε. Α, παιδιά, είναι δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Βάζουμε, λέει, σε ένα κάδο φαντάζομαι. Butter, brown sugar, powdered sugar 100. Καλά, καληνύχτα. Θέλουμε butter στο ψυγείο. Baker's butter. Παίρνω ένα butter. Το βάζω εδώ μέσα. Nope. Γιατί? Θα το αφήσουμε εδώ. Θα πάρουμε αυτό, θα το αφήσουμε εδώ. Θα βάλουμε μέσα το βούτυρο. Ωραία, τι άλλο θέλει? Brown sugar. Καλά, καληνύχτα. 10 ώρες θα κάνω. Εντάξει, ακούστε, έκανε ένα λάθος. Δεν πρόσεχα τις οδηγίες. Και δεν έχω ιδέα που βρίσκεται τι τώρα. Πού μπορεί να είναι η ζάχαρη? Εδώ έχει μόνο toppings. Ναι. Δεν έχουμε brown sugar. Θα παραγγείλουμε. Θέλουμε brown sugar. Όχι. Με δουλεύει. Λοιπόν, δεν θα φτιάξουμε αυτό. Θα φτιάξουμε κάτι άλλο. Bitter sweet. Ρε, δεν έχω τίποτα. Πού δεν μπορώ να βρω την καστανή ζάχαρη? Περιμένετε. Brownies. Θα φτιάξουμε brownies. Σε ένα pot λέει butter και dark chocolate. Pot. Αφήνουμε εδώ το pot. Αδειάζουμε το περιεχόμενο εδώ. Ωραία. Και dark chocolate. Να το. Πήρα μια dark chocolate. Και τη βάζουμε εδώ μέσα. Σε αυτό παίρνουμε το pot και το βάζουμε εδώ. Και ανάβουμε τη φωτιά. Α, 200 γραμμάρια. Δεν τα ζύγισα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ήτανε 200 και 200. Μετά λέει πρέπει να ξεχωρίσουμε 200 γραμμάρια of egg. Using yolk splitter. Καλέ, εδώ θα πάρουμε φωτιά. Περιμένετε, έχω κουφαθεί. Αισθάνομαι ότι μου μυρίζει. Πρέπει να βρούμε egg yolk. Αυτό που Α, ω, καλά, εντάξει. Τέλεια. Ρε, γιατί μου μυρίζει το βούτυρο? Έχω κάποιο πρόβλημα. Έχω εξελιγμένο υπολογιστή που μπορείς να μυρίσει κιόλας πλέον. Να κλείσουμε τα συρτάρια. Άδεια είναι έτσι κι αλλιώς. Θέλουμε ένα αυγό. Έχει εδώ αυγουλάκια. Έχει αυγουλάκια. 100 γραμμάρια λέει. Περιμένετε, περιμένετε. Θα το αφήσουμε. Ωραία, ευτυχώς δεν έσπασε. Αυτό είναι έτοιμο. Ναι, ναι, ναι. Είναι έτοιμο. Το αφήνουμε λίγο εδώ. Παρά λίγο να καεί. Α, να κλείσουμε τη φωτιά εδώ. Θα πάρουμε φωτιά.
Παίρνουμε ένα αυγουλάκι, το οποίο είναι 100 γραμμάρια. Οπότε θέλουμε 2 αυγουλάκια. Ουπ. Και παίρνω και άλλο ένα αυγουλάκι. Ένα αυγουλάκι εδώ πέρα. Τσιπ. Τέλεια. Άτου ενέπτη κνίτινγκ. Machine Ball Granulated Sugar 200 γραμμάρια. Δεν ξέρω πού είναι αυτή η sugar. Ανάτι, αυτή είναι. Ωραία, θέλουμε έναν δοσομετρητή. Δεν έχω δοσομετρητές. Σε 10 ώρες θα έχω τελειώσει, αλήθεια σας λέω. Οπότε, θα πάρουμε ένα μπολ και θα βάλουμε εδώ. Τέλεια! Εντάξει, είναι 225 γραμμάρια. Δεν πειράζει. Βάλουμε λίγο παραπάνω, να είναι λίγο πιο γλυκό, γιατί έτσι τα μαγειρεύω. 200 γραμμάρια, δείτε εδώ. Το φτιάξα, τόσο σα, παιδιά. Βάζουμε το egg yolk mix using whisk attachments. Ωραία, περιμένετε. Το έχω. Αυτό ας το δω. Θέλω separate. Ωραία, βάζουμε αυτό εδώ. Και εμείς χρησιμοποιούμε αυτό μόνο. Όχι, περιμένετε. Egg white, egg yolk. Άρα θέλουμε αυτά. Εντάξει. Ευτυχώς τα άφησα. Στην πραγματικότητα είμαι πιο καλή στη ζαχαροπλαστική, εντάξει. Αυτό το βάζουμε εδώ. Βασικά μπαίνει. Ωραία. Καλά, τι τέλεια που είμαι. Και τα ανακατεύω. Σαν να χάλασε ακούστηκε. Ωραία, συνεχίζω. Out of the same το pastry flour και melted mixture. Πρέπει να βάλουμε 200 γραμμάρια αλεύρι εδώ μέσα. Και αυτό που λιώσαμε, αυτό δηλαδή. Το παίρνουμε και το βάζουμε εδώ. Ωραία. Και θέλουμε και 200 γραμμάρια pastry flour. Πάρτο! Όχι, θέλω λίγο ακόμη. Ωραία. Πήρα 225. Εντάξει. Δεν πειράζει. Και τα βάζουμε εδώ μέσα. Τέλεια. Και mix using hook attachment. Άρα βγάζουμε αυτό και παίρνουμε το hook. Βάζουμε το hook. Βάζουμε και αυτό εδώ πέρα και το ανακατεύουμε. Και το αφήνουμε λέει για αργότερα. Τέλεια. Τώρα σε ένα άλλο άδειο bowl βάζουμε το egg white. Άδειο bowl εδώ βάζουμε το egg white. Egg white είναι αυτά. Οπότε το παίρνουμε. Άστο λίγο και αυτό εδώ. Με ποιο? Με το paddle. Καλά, αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο. Είχα όρεξη για ζαχαροπλαστική. Μόνη μου καλύτερα θα τα έκανα στην πραγματικότητα βασικά. Και μετά στο ίδιο βάζουμε chopped nuts και duff. Λοιπόν, δεν μπορώ να βρω τέτοιο. Θα βάλω από αυτά το hazelnuts. Θα βάλω αυτά εδώ μέσα. Εδώ μέσα θέλω. Λοιπόν, θα παραλείψουμε το σημείο που βάζουμε μέσα nuts. Μήπως πρέπει να το παραγγείλω αυτό. Ναι, θα παραγγείλω ένα τέτοιο. Εδώ, ωραία. Ας το κουτί εδώ. Ωραία. Και το βάζουμε μέσα στα σπράδια. Ό,τι να έχω φτιάξει. Και αυτό το αφήνουμε εδώ. Και το κάνουμε mix. Μπορώ να βάλω μέσα αυτό. Περιμένετε να δούμε αν γίνεται. Βάλουμε και αυτό μέσα. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Αυτά είναι μόνο διακοσμητικά. Κάτι άλλο έπρεπε να βάλω. Όχι, δεν θέλω μαζί μου. Ρε, έχει χαλάσει. Είναι χαλασμένο αυτό το παιχνίδι. Ωραία, αυτό το αδειάζω εδώ. Α, δείτε, θα κάνω και καρδούλες. Το βάζω εδώ. Και το ψήνω. 150, ωραία. Και εδώ 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ψήνεται αυτό. Θα βάλουμε και άλλα εδώ στις καρδούλες. Πόση ώρα θέλει αυτό, 4 λεπτά σε 150. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό. 4 λεπτά, ωραία. Αυτά θέλουν 1 λεπτό και 20. Τους 150 και αυτά. Και αυτό το ίδιο. Θα χτυπήσει, ντυν, και θα το πάρω. Αυτό τι το κάνω όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ήταν καλές οι οδηγίες. Θα καθαρίσω κιόλας όση ώρα ψήνω. Καλά νοικοκυρά, όχι αστεία. Αυτά ψήθηκαν. Decorating table. Με δουλεύει τώρα. Έβαλα κρέμα τώρα. Ρε, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι γίνεται. Α, έχω εκνευριστεί. Όχι, τα πέταξα.
Κοίταξε. Α, θα το αφήσω εδώ. Ορίστε. Έλα, αυτό θα το περιποιηθώ. Δείτε, ψήθηκε. Πάρουμε αυτό που είναι στρογγυλό. Και θα το βάλουμε εδώ πάνω. Όχι, δεν μπαίνει εδώ πάνω. Μην το πετάξεις κι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι απέσιο. Θα το πετάξω. Πάρουμε αυτό να του δώσουμε μια ευκαιρία. Α, μπορώ να το αφήσω και πάνω στην επιφάνεια. Τι είναι αυτά που δείχνει πάνω. Καλά. Δεν έχει πάει καθόλου καλά. Παίρνουμε αυτό, πάστρι. Ναι, θα ζωγραφίσω. Θα κάνω ένα κάπα. Α, κάτι έχει μέσα. Για κάνω μια καρδούλα. Και μετά θα πάρουμε από αυτό που είναι μπλε. Και θα ρίξω. Γιατί δεν μπορώ να ρίξω, θέλω να ρίξω! Μου επιτρέπετε να πάρω τουλάχιστον φραουλίτσες. Είναι αυτό το παιχνίδι. Εδώ στη μέση. Έλα, είναι έτοιμο. Αγοράστε το! Αυτό τώρα και καλά είναι μπράουνι που έκανα εγώ. Μπράουνι δεν έφτιαχνα τόση ώρα. Κουράστηκα και δεν πήγε καλά αυτό. Νομίζω ότι καλύτερα να μην ασχοληθώ με τη ζαχαροπλαστική. Στα παιχνίδια καλύτερα να ασχοληθώ στην πραγματικότητα. Α, δείτε! Α! Α! Τώρα κατάλαβα! Περιμένετε! Θα το φτιάξω, Δείτε εδώ. Με αυτό παίρνεις το frosting. Ας το καλό. Εδώ πάντα! Ναι! Δείτε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έλα, να. Τώρα είναι τουλάχιστον ροζ. Χάθηκε το κάπα, αλλά δεν πειράζει. Όπως είπα, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Δεν θα ξανασχοληθώ με τη ζαχαροπλαστική σε αυτό το παιχνίδι. Αν σας άρεσε, ωστόσο, πατήστε ένα μεγάλο like για να το ξέρετε. Σας άρεσε και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!